Για έκτη συνεχή χρονιά, ο ενιαίος ΠΑΟΚ διοργανώνει την ημέρα ΠΑΟΚ, προσφέροντας το κοινωνικό σύνολο. Φέτος, λοιπόν, με αφορμή τα 91 χρόνια που συμπληρώνονται από την ίδρυση του Σωματείου, συγκεντρώνουμε και πάλι τρόφιμα υπέρ των συστητίων που διατηρούν οι 5 ιερείς Μητροπόλεις της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του θα αναδειχθεί για ακόμη μια φορά πρωταθλητής της ανθρωπιάς. Καλό, λοιπόν, τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Από το Μεγάλο Αλέξανδρο Ποδοσφαίρου και εκπρόσωπο της ΠΑΕ Γιώργο Κούδα, ένα χαιρετισμό προς την εκδήλωση και του τριημέρου. Σας καλωσορίζουμε και είσαστε οι εκπρόσωποι του λαού, είσαστε εκπρόσωποι της Εκκλησίας και σας ευχαριστούμε που παραβρίσκεστε εδώ σήμερα. Δεν υπάρχει ούτε ΠΑΕ, ούτε ΚΑΕ, ούτε ΑΣΥΓΜΑ, υπάρχει ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον διαχρονικά, έχει δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό του. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θείο δώρο που μας έχει στείλει ο Θεός, τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος συνεχίζει αυτό το έργο της ανθρωπιάς. Αισθάνομαι υπερήφανος που αυτά τα 4 γράμματα που αντιπροσωπεύουν πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ευρύτερα αυτή την αγάπη που έχουμε να την παραφέρουμε και να την μεταδίδουμε σε όλο τον κόσμο. Γιατί μόνο με αγάπη και σύμπνοια θα βγούμε από αυτό το δύσκολο δρόμο που βαδίζουμε τα τελευταία χρόνια. Ο εκπρόσωπος του μπασκετικού ΠΑΟΚ της ΚΑΕ, κύριος Σάρης Καρακούσης. Καλησπέρα σας και από μένα. Ένα μεγάλο μπράβο στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε. Είναι η έκτη συνεχόμενη. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ευαισθησίες. Σκύβει πάντοτε στα προβλήματα της κοινωνίας και μπορεί από το μέρος του ένα μέρος να τα επουλώσει. Ευχαριστούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί με όλες τις δυνάμεις του και αυτό το εγχείρημα θα έχει πολύ αίσιο τέλος. Οι μέχρι τώρα, να τους πω, επώνυμους υποστηριχτές της εκδήλωσης, που υπάρχουν και κάποιοι που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη συγκέντρωση τροφίμων που ζητάω να μην αναφερθούν, δεκτείω το αίτημά τους, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε ορισμένους από τους πάρα πολλούς επώνυμους, θα πω, περιμένοντας τους χιλιάδες ανώνυμους την Κυριακή πριν τον αγώνα, οι οποίοι μέχρι τώρα είναι οι εξής. Η Αγκρίνο ΑΒΕ με ρύζια όσπρια. Η Καρτοτέχνικα ΑΕ με είδη δώρων γάλατα μακράς διαρκείας. Το Κλαμπ ΠΑΟΚ Λαχαναγοράς με λαχανικά και φρούτα. Η εταιρεία Γιούριμακ με ζυμαρικά. Η Μάρτ ΑΕ με τρόφιμα και χαρτικά. Η Μακέιν Ελλάς με πατάτες. Η Μεναρίνη Ελλάς ΑΕ φαρμακευτική με τρόφιμα. Η Royal Sugar ΑΒΕ με ζάχαρη. Η Valt και Volt που είναι πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος με τρόφιμα. Η Αραμπατζής Ελληνική Ζύμη με κρουασάν και πίτες. Η Αρτοπία Κουκουμέρια με αρτοσκευάσματα. Από τον Αρχάγγελο θα έρθουν όπως κάθε φορά οι τόνοι πατάτες. Οι Βεργίδες με αρτοτεχνήματα. Η Ζανάε με τρόφιμα. Η Ιον Σοκολατοπία με σοκολάτες και κοφρέτες. Η Case NK International με τυρί, λάδια και κρουασάν που ήδη έχουν διανεμηθεί στα ψυγεία. Η Καλαμαράκης Κάλας με αλάτι. Η Καραγιανάκης ΑΕ με κοτόπουλα. Η Κυριακίδης Αρτοπία με αρτοσκευάσματα. Λαδάς Δημήτρης της Χαλκιδική ελιές. Η Λεοντιάδη αδελφή με πίτες. Η Μαραγκόζης με λαχανικά και φρούτα. Η Μάρτ Κάσενκάρη με ηλιέλαια και φρυγανιές. Η Μαρμαρά Σεπέ με πατάτες. Η Μίλη Λούλη με αλεύρι. Η Όλυμπος Λάρισα μαρμελάδες. Η Ουζούνογλου με καφέδες. Η αδελφή Παπαγιάννη από τη Λάρισα με χαλβάδες.
και η Χατζηκωνσταντίνου με οπωρικά λαχανικά που όλα αυτά την Κυριακή θα τα συγκεντρώσει στο Σωματείο Κλαμπ Λαχανογοράς μαζί με το Σωματείο Φορτοεκφορτωτών που εκπροσωπεί το ΠΑΟΚ εκεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και όλα αυτά με τα λαχανικά και φρούτα που θα μαζευτούν μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, την Κυριακή το απόγευμα θα διανεμηθούν στις αποθήκες των συσιτίων των Ιερών Μητροπόλεων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας, που είναι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Μετρόπολης, Αρένα FM και Λίμπερο, οι εφημερίδες Μέτρο Σπορτ, Αρένα και Φόρτσα και τα site 24 Media, το ΠΑΟΚ 24, το In ΠΑΟΚ και το Alin SKJ. Θα παρακαλέσω πολύ τώρα τους εκπροσώπους των Ιερών Μητροπόλεων να έρθουν στο βήμα. Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πατήρ Αθανάσιος. Καλησπέρα σας καταρχήν. Να μεταφέρω τις ευχές του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Ανθίμου, και τις ευχαριστίες του επίσης προς την ομάδα του ΠΑΟΚ για το ότι γίνεται για άλλη μια χρονιά ο ΠΑΟΚ συμπαραστάτης και βοηθός προς τα συσίτια της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και των υπολείπων τεσσάρων Μητροπόλεων της περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Αυτά δεν έχει να πούμε πάρα πολλά, γιατί ο αγώνας που κάνουμε εμείς σαν ιερείς, τουλάχιστον που ασχολούμαστε με τα συσίτια, ξέρουμε τις ανάγκες οι οποίες μεγαλώνουν συνεχώς καθημερινώς από τους ανθρώπους που έρχονται να ζητήσουν βοήθεια από την Εκκλησία. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ προς την ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό τον καλό αγώνα που κάνει. Ευχαριστώ. Ο πατέρας Στέφανος, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Σταυροπόλεως Νεαπόλεως. Εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα, μεταφέρω την αγάπη του, το σεβασμό του, την αλληλεγγύη του, την προσευχή του προς την αρχαιότερη και παραδοσιακή ομάδα του ΠΑΟΚ για την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη που δείχνει πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι μία πολυπληθής Μητρόπολη με πίμνιο το οποίο βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Γι' αυτό και στην Ιερά Μητρόπολη μας έχουμε 17 συσίτια με 7.500 μερίδες φαγητό σε καθημερινή βάση. Έχουμε 700 παιδιά στην περιοχή του Ευόσμου, στην μεγαλύτερη περιοχή της Μητροπόλεως μας, με τα περισσότερα παιδιά, όπου καθημερινά 500 παιδιά παίρνουν το δεκατιανό από την μεγάλη ενορία του Αγίου Αθανασίου και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Πάντων, σταθμός αγάπης, όχι μόνο για τους μονίμους κατοίκους, αλλά και για όλους τους άστεγους της Θεσσαλονίκης. 600 μερίδες φαγητό σε καθημερινή βάση. Αυτό το μεγάλο θαύμα συντελείται με την αγάπη των ανθρώπων. Οι φτωχοί άνθρωποι ταΐζουν τους φτωχότερους, όπως λέει ο επίσκοπός μας, αλλά και τα μεγάλα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις συνδράμουν και αυτή η πρωτοβουλία του ΠΑΟΚ μας συγκινεί ιδιαίτερα. Θερμά συγχαρητήρια, την αγάπη του Σεβασμιωτάτου και τη δική μας των πατέρων της Ιεράς Μητροπόλεως μας, που είμαστε σε καθημερινή βάση αγωνιστές και γαρακοσυλλέκτες της αγάπης για το τελειότερο δημιούργημα που είναι πάνω στη γη, ο άνθρωπος, εικόνα Θεού. Χωρίς ρατσισμό δίδουμε σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη το καθημερινό τους.
Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας πρωτοβουλία και αλληλεγγύη. Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, πατήρ Στυλιανός. Εκπροσωπώντας και εγώ από μέρος μου τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, θέλω να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία ευτυχώς συνεχίζεται. Δυστυχώς η κατάσταση δεν βελτιώνεται, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ευτυχώς όμως υπάρχει συμπαράσταση, υπάρχει κινητοποίηση του ίδιου του λαού προς αυτή την κατεύθυνση και να επενέσουμε τον ΠΑΟΚ για ακόμη μία φορά που κινητοποιεί τους φίλους του και ό,τι δυνάμεις άλλες έχει προς βοήθεια και έτσι έκφραση αγάπης προς τον κόσμο ο οποίος το έχει ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη μέρημνα που επιδεικνύεται για αυτή τη διακονία και για την αγάπη σας. Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, πατήρ Αναστάσιος. Εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, κύριον κύριον Ιωάννη, σας μεταφέρω τις ολόθερμες πατρικές του ευχές, αλλά και τις θερμές ευχαριστίες του, που ο ΠΑΟΚ για μια ακόμη χρονιά έρχεται αρρωγός και συμπαραστάτης στο πολύπλευρο και περισπούδαστο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Μητροπόλεως μας. Τα συσίτια, τα πρατήρια ενδύσεως, τα πρατήρια υποδύσεως βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση, διότι καθημερινά αυξάνονται οι άνθρωποι, εκείνοι οι αδελφοί μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη συμπαραστάσεως, βοηθείας και αγάπης. Ευχαριστούμε από βάθους καρδίας τον ΠΑΟΚ και συγχαίρομαι σε όλους τους συντελεστές που φροντίζουν για να υλοποιηθεί η ύψιστη εντολή της αγάπης και ευχόμεθα ο ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια ακόμα να συνεχίζει έτσι, να δείχνει πάντοτε, εκτός από το μεγάλο φίλαθλο και αθλητικό πρόσωπό του και το κοινωνικό του πρόσωπο. Να έχετε πάντοτε υγεία και χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κασανδρίας, πατέρας Νικόδημος. 91 χρόνια ΠΑΟΚ και κατά πώς φαίνεται ο νεόκοσμος και γενικά ο φίλαθλος και αθλητικός, η αθλητική οικογένεια της πατρίδος μας δεν έχει χορτάσει με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, εκείνος, ο ΠΑΟΚ, σαν οικογένεια, σαν σωματείο, σαν ομάδα, προσπαθεί και αγωνίζεται να χορτάσει τους πεινασμένους. Στην προσπάθειά του αυτή και εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κασανδρίας και Πολυγύριου κύριο Νικόδημο και όλο το πλήρωμα της Μητροπόλεως Κασανδρίας, συγχαίρω και χαίρομαι κι εγώ για την πρωτοβουλία αυτή. Εύχομαι κάθε καλό και κάθε υγεία και ευλογία από τον Κύριό μας, ο οποίος σε λίγες μέρες, για να μας δείξει τη μεγάλη του αγάπη, θυσιάζεται για όλους μας και έτσι μας δίνει και αυτός παράδειγμα να κινηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι λοιπόν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ κάθε καλό. Και οι εκπρόσωποι των αθλητών από το ανδρικό ποδόσφαιρο, ο Έρικος Κάτσε. Καλησπέρα και από μένα. Καλούμε όλο τον κόσμο την Κυριακή να έρθει να στηρίξει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για 6 συνεχόμενα χρόνια. Εμείς θα είμαστε εκεί. Ευχαριστώ. Η Μυρτώ Νούλα, εκπρόσωπος του γυναικείου χάντμπολ. Καλησπέρα και από μένα. Γνωρίζουμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δίνει μάχες εντός και εκτός γηπέδου. Ο σημερινός αγώνας που καλείται να κάνουμε όλοι μας, το έπαθλο αυτού του αγώνα είναι η ανθρωπιά. Γι' αυτό καλούμαστε όλοι να είμαστε εκεί και να νικήσουμε. Ευχαριστώ. Ο ήδη κυπελούχος,
αρχηγός του ανδρικού handball, Θόδωρος Πετρίδης, που περιμένουμε και το double, έτσι. Ευχαριστούμε αρχικά. Προσωπικά εμένα είναι τιμή μου που φοράω τη φανέλα του ΠΑΟΚ, μιας ομάδας που όποτε της ζητηθεί είναι δίπλα στο συνάνθρωπο. Νιώθω τιμή και περηφάνεια για το ότι η ομάδα που υποστηρίζω και αγωνίζομαι είναι πάντα δίπλα στο συνάνθρωπο και βοηθάει για 6 συναπτά έτη στους δύσκολους αυτούς καιρούς, αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σε ό,τι μας ζητηθεί και αυτό κάνουμε εντός και εκτός γηπέδων και εύχομαι όλος ο κόσμος, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, να έρθει για να βοηθήσει αυτή την ανάγκη. Η Πολάκης πρωταθλήτρια Θωμαή Βαρδαλή εκπροσωπεί το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ που και φέτος αναμένουμε το double. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω και εγώ από πλευράς γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου ότι είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Ειδικά αυτές τις τέτοιες μέρες είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε όσο μπορούμε ο καθένας σε οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη και θα είμαστε και εμείς δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Ο εκπρόσωπος του ανδρικού βόλεϊ, άτυχος φέτος, αλλά ελπίζουμε γρήγορα να είναι πάλι στους αγωνιστικούς χώρους, Χάρη Γκόμες. Γεια σας. So my Greek is not so good, so I will try to speak quick in English. I feel very happy to be here today in this activity, and I have to congratulate our club that is making 91 years. 18 is a long and big history, and every year, all the sport, we try to do the best and in our job. But also, it's very nice to see this kind of activity that everybody's cooperate with the people who is in trouble now. And I feel very happy to be part of this. And also, I invite all the family, fans, and all the people around Spau to collaborate on the Sunday game to bring some food to help the people. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος που συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, ειδικά τέτοιες μέρες που κάποιοι άνθρωποι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Είναι επίσης χαρούμενος που ο σύλλογος στον οποίο αγωνίζεται συμβάλλει σε μια τέτοια προσπάθεια και καλεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ την Κυριακή να βοηθήσει όσο μπορεί σε αυτή την προσπάθεια. Και μια που το ανδρικό μπάσκετ έχει προπόνηση αυτή την ώρα, το μπάσκετ εκπροσωπεί το γυναικείο με την Αφεντούλα Μαγαλιού. Καλησπέρα και από μένα. Μέσα από τη γυναική ομάδα του μπάσκετ και εν όψη των 91 χρόνων γιορτής του ΠΑΟΚ, θα ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα που δείχνει την ανθρωπιά της και προσφέρει και δείχνει την αγάπη της μέσα από αυτόν τον τρόπο και συγκεντρώνοντας τρόφιμα για όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να προσκαλέσω όλο τον κόσμο και να βοηθήσει και να δώσει ό,τι μπορεί από το υστέρημά του για να πάνε και να πάμε μπροστά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω την Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι την ώρα της έναρξης του αγώνα το κάλεσμά μας να φτάσει μακρύτερα από που έχει φτάσει μέχρι τώρα τελευταία 5 χρόνια και αυτή η 6η χρονιά να είναι υπέρβαση ακόμα και του περσινού ρεκόρ των 90 παλετών τροφίμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία σε όλους.